Σε αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί το μεταφράζουμε έτσι. Και όμως η διοικητική διαδικασία δεν είναι κάτι που είναι ξέχωρο από τον νόμο. Το αίτημα θα γίνει προς τη ΔΕΙΑΤ, προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΤ και το διευθυντή της και το Συμβούλιο. Και με απόφαση, αφού συμφωνηθεί και ό,τι συμφωνηθεί, θα επισφραγιστεί με την απόφαση του Δημάρχου. Όχι, 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 δεν το λέει έτσι, δεν το λέει έτσι, δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Ξέρω, δύο προτάσεις, δεν το διαβάζω, δεν το λέω. Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου. Η μετακίνηση διενεργείται μετά με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Το αίτημα υπάρχει. Ποιος είναι ο φορέας? Ο Δήμος. Ο Δήμος. Ο Δήμος συνολικά. Συνολικά. Που το κάνει έτοιμο στον Δήμαρχο και μετά... Δεν το λέει. Δεν το λέει. Πώς το λέει. Διαβάστε το. Δεν το λέει στον Δήμαρχο. Σε ποιον το λέει. Σε ποιον το λέει. Ο Δήμαρχος με απόφαση του Δήμους. Και εγώ χθες τα έμαθα. Είναι ένας καινούριος νόμος. Το έχω διαβάσει, όχι μόνο τον έχω διαβάσει. Εμείς έχω στείλει και στο Υπουργείο και στα δύο συναρμόδια και έχω μιλήσει και θες μαζί τους και περιμένω απάντηση. Όλα τα άρθρα έχουν διευκρινιστική εγκύκλιο εκτός από το άρθρο 15 που φοράει αυτό. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Εμείς με τη Δευτέρα θα κάνουμε το ερώτημά μας. Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι χωρίς να ρωτήσετε ας πούμε τη διοίκηση της ΔΕΙΑ, τη διοίκηση και το διευθυντή της ΔΕΙΑ, νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε απόφαση. Εγώ γιατί είμαι εδώ. Νομίζετε ότι μπορείτε να πάρετε απόφαση. Νομίζω ότι μπορώ. Τέσσερα άτομα θα τα πάρω όπως μπορώ, και να νομίζω ότι μπορώ. Δεν είναι λίγο παράλογο αυτό ή κάνω εγώ λάθος? Αν μου δίνετε δυνατότητα παράλογο σε παράλογο αυτό. Συγγνώμη να πω κάτι. Ναι. Γερμανό μας είναι καλός, επειδή και αύριο θα βρισκόμαστε, είτε σαν πολίτες, είτε σαν συνάδελφοι, είτε δεν ξέρω τι, και μεθαύριο, ας αφήσουμε παραπέρα τους νόμους λίγο και να πιάσουμε και το ανθρωπιστικό κομμάτι, εντάξει. Εγώ πιστεύω πρέπει να βρεθεί λύση, όχι σαν πλεονάζον προσωπικό να φύγουμε από το κόμμα. Δεν μιλάω για πλεονάζον, για διαχείριση μιλάω. Να φύγουμε, αφήστε με να τελειώσω και να πάμε εκεί, διότι το πλεονάζον προσωπικό για μένα, ειδικά στους αορίστους του χρόνου, σημαίνει σε μία ώρα, σε ένα μήνα, σε πέντε μήνες απόλυση. Εδώ σημαίνει. Διαθεσιμότητα εδώ είστε πλεονάζον. Όχι, εδώ αφήστε με να τελειώσω. Τα καταλαβαίνω. Αν βγει με την αξιολόγηση και φύγει πλεονάζον, εγώ δεν σας διασφαλίζω όταν είστε τέσσερα άτομα. Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία έτσι, να ισχύει για τη ΔΕΙΑ. Αν βγει. Το φέρνει για πλεονάζον. Όχι. Είπα και προηγουμένως ότι σε άλλα υπουργεία των εκπαιδευτικών το πλεονάζον προσωπικό αορίστου χρόνου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε διαθεσιμότητα. Χάνει τη δουλειά του. Σύμφωνοι, στο Δήμο δεν είστε πλεονάζον. Γιατί πρέπει να διαστρεβλώνονται κάποια πράγματα. Δεν διαστρεβλώνω. Συγγνώμη, δεν διαστρεβλώνω. Καταργήσαν ειδικότητες. Τέλειωσα. Όπως ένα λεπτό. Τέλειωσα. Εγώ έκανα την πρότασή μου. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην πάμε σαν πλεονάζον. Αύριο μεθαύριο θα έρθει η αξιολόγηση. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Αύριο μεθαύριο θα έρθει η αξιολόγηση στη ΔΕΙΑ και θα πει απεσπασμένη. Ναι, πλεονάζον. Χρειάζονται εδώ αφού είναι απεσπασμένη. Η λογική τι λέει, ότι όταν εδώ είσαι απεσπασμένος εκεί, είσαι πλεονάζον. Όχι, όχι. Ένα λεπτό. Δεν ισχύει. Όχι, ένα λεπτό. Δεν μπορεί να μένουν έτσι κάποια θέματα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, το θέμα των καθηγητών, όλοι το γνωρίζουμε και η Κουτσή Μαρία έγινε μια νυχτή. Ναι, είναι όμως το φέρνει ένα ψεύτικο λάθος παράδειγμα. Δεν είναι ψεύτικο. Μη συγκρίσει. Όταν θα απολυθούμε μήνα, μέσα σε μια νύχτα καταργούνε όπως καταργήσαν τη δημοτική αστυνομία, καταργήσαν κάποιες ειδικότητες καθηγητών και τους καταργήσαν. Δεν ήταν αορίστου πλεονάζοντες και τώρα. Οι άνθρωποι με εξετάσεις έπρεπε να σέπε. Σας λέω, μα δεν με αφήνετε να μιλήσω. Τη σήμερα με τους όμως που ισχύουν σήμερα, όταν έχουμε μπει με ΑΣΕΠ, σήμερα για τους καθηγητές που λέει ότι αυτό δεν τους λέει. Μήνα, ένα λεπτό. Πρέπει να συμφωνήσω ότι με το ισχύον νομικό καθεστώ για να πάω σε αυτήν την δουλειά μου, η Μαργαρίτα, ο ένας ο άλλος, που έχει μετρήσει η ΔΕΙΑ, συμφωνώ με σε αυτό.
Άρα λοιπόν, όταν κλείσει η ΔΕΙΑΠ σήμερα, χάνουμε τη δουλειά μας εμείς. Ναι. Είτε πάει στο Δήμο, είτε ναι. στον ιδιώτη, είτε. Ναι, ναι. Εντάξει, συμφωνεί σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, όταν αύριο μεθαύριο εγώ θεωρούμε πλεονάζον προσωπικό διότι είμαι απεσπασμένο. Γιατί κάποιο θα κάνει την αξιολόγηση εδώ, θα πει πόσοι είναι οι υπάλληλοι που δουλεύουν εδώ, 10. Πόσοι είναι απεσπασμένοι, 4. Γιατί είναι απεσπασμένοι, πλεονάζουμε. Η λογική τι λέει. Δεν λέει αυτό η λογική. Έχουμε παράδειγμα, δεν θέλω να πω ονόματα επειδή είναι εδώ το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, ψηλά ιστάμενο, από προϊστάμενο, ήρθε με απόσπαση, διετή και αν θέλει θα το κάνει και άλλο χρόνο ή αν τη θέλει ο Δήμος ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και έχει έρθει στο Δήμο. Αυτός ο υπάλληλος δεν φοβήθηκε ότι είναι πλεονάζον στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα βρεθεί στο δρόμο. Όχι, γιατί δεν φοβήθηκε. Γιατί αυτό που λες δεν ισχύει. Σημαντικά κατά τον ελάχιστο, αν κάνεις δηλαδή απόσπαση και μετακίνηση, γιατί κανένας δεν μιλάει, αν δεν μιλάει και αυτό το ΦΕΚ για πλεονάζον, κανένας δεν μιλάει για πλεονάζον και λέει... Δεν μίλησα για τώρα, Μίνα. Δεν μίλησα για τώρα. Λοιπόν, στο μέλλον... όπως ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών, μεγαλοϋπάλληλος και είναι κάτω, καθισμένος κάτω και χάνει επιδόματα, γιατί θέλει να γυρίσει στον τόπο του, για έχει λόγους ο κάθε υπάλληλος. Το ίδιο έχουμε και εμείς υπάλληλο που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο Δήμο Πάρο και είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι με απόσπαση σε ένα Δήμο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θα θεωρηθεί η κυρία αυτή πλεονάζουσα ποτέ. Ωραία, από το Δήμο. Είναι αποσπασμένη εκεί, κάποια στιγμή με την ενδό αυτοδιοικητική θα πάει εκεί που θα καταλάβει. Δηλαδή αυτό είναι το σίγουρο ότι δεν ισχύει. Τώρα να δούμε κάποια άλλα. Με ποια διάταξη, πώς θα γραφτεί, αν θα πρέπει, πιστεύω καταρχάς ότι σίγουρα θα πρέπει και η διοίκηση της ΔΕΙΑΠ και να γίνει, να μην είναι αμετωχή. Έτσι θέλω τουλάχιστον εγώ. Αν νομίζετε ότι είναι. Όχι, εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε τα πολλά εσάς. Αν το πιστεύω δεν το δέχομαι. Αν νομίζετε, ότι μπορούν να γραφτεί έτσι το αίτημα. Και να καλύπτουμε ότι εσείς δεν είστε πλεονάζον προσωπικό. Αλλά. Δεν είναι στην καλή. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Ναι. Αλλά στην καλύτερη. Εμείς, λόγω ότι έχουμε εμείς μείον 24 άτομα. Για την καλύτερη αξιοποίηση, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Αναγκαζόμαστε. Εξ ανάγκης το κάνουμε. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτή τη μετακίνηση. Παρότι μπορεί να δημιουργηθούν κάποια. Παρότι. Και να τα δούμε. Αν θέλετε λοιπόν για να ξεπεράσουμε αυτό. Το που μπορεί να λέτε και οι δύο ότι. Να μην φανεί ότι εσείς είστε πλεονάζοντας. Μπορεί να γραφτεί έτσι. Ότι παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα κτλ. Δεν νομίζω ότι θα έχει ποτέ καμία ισχύ. Αν... Για τίποτα. Θα σκοτάξει ένα νόμο καινούργιο, νομίζω καμία σχέση δεν ισχύει. Έτσι. Αλλά για να καλύψουμε έστω το γράμμα του νόμου. Μιλάμε επί πραγματικού. Άρα λοιπόν, ναι, επί του πραγματικού μπορεί να μην υπάρχει τίποτα. Αλλά εμείς για να μειώσουμε την πιθανότητα αυτή για να μπορούμε να καλύψουμε, στην ανάγκη το γράψουμε ότι εμείς αναγνωρίζουμε. Ότι φεύγοντας αυτά τα άτομα από εκεί μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα λειτουργίας κτλ. Αλλά κρίνοντας ότι σε άλλο κομμάτι του Δήμου υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα, κάνουμε αυτή την αναγκαστική μετακίνηση. Για περιορισμένο διάστημα. Για διάστημα το οποίο θα είναι σε τέτοιο χρόνο. Είναι 2 χρόνια, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ σας είπα κάτι άλλο πριν. 6 μήνες είπατε. Να το δούμε σε 6 μήνες. Εγώ εκτό. Να το δούμε. Ο νόμος που. 2 χρόνια σε κάτι. Ισχύει μερικώς. Τι, όχι. Μπορεί να ξανακάνω εγώ μόνος μου πάλι. 2 συν 2 χρόνια. Ναι. Τι κάνω. Ναι, όχι, δεν κάνω. Απλώς λέω ότι εδώ είμαστε μεταξύ μας. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε. Κάτσουμε να το δούμε λιγότεροι 2 άνθρωποι, 3 που να δούμε. Να το δούμε και ανάποδα. Να το δούμε και ανάποδα. Έχοντας υπόψη τις απόφασεις που στηρίζεται και πώς. Θέλω 2 λεπτά. Οικειοθελώς, εγώ προσωπικά, εγώ μιλάω προσωπικά, αλλά δεν ξέρω, έχουμε μιλήσει και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και με τους εργαζόμενους ότι οικειοθελώς για τους λόγους που προανέφερα δεν μπορούμε, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ενάντια στον εαυτό μας. Για τους λόγους που προανέφερα. Δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτική αντιπαράθεση, δεν ούτε υπάρχει, με το πρόσωπο του Δημάρχου, ούτε με τίποτα άλλο. Έχει να κάνει με αυτούς τους λόγους. Ότι δεν μπορούμε οικειοθελώς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Σας παρακαλούμε, αν είναι δυνατόν και υπάρχει νόμος, εφαρμόστε τη διοικητική διαδικασία που προβλέπετε για να πάμε. Εγώ ήρθα γιατί εντάξει, μου δίνετε δυνατότητα, θα μπορούσα να κάνω μια. Δεν το θέμα είναι όμως άλλο. Εγώ θέλω να μου βρείτε τον τρόπο
δηλαδή μεθαύριο, να δοθεί δυνατότητα στην επιχείρηση, όπως κάνει αυτή τη στιγμή, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου και μου λένε εγώ δεν τα βγάζω πέρα και εσύ Δήμαρχε και οικονομικά διευθυντά ή οτιδήποτε είστε, μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Σε κάποια στιγμή, όταν δούμε τα πράγματα. Όχι, μα τώρα πρέπει να γίνει. Συγγνώμη. Τι να γίνει. Μπορεί να γίνει και τώρα το ανάποδο, γιατί και τώρα έχει πρόβλημα η επιχείρηση. Μεγάλο πρόβλημα. Όχι, μπορεί πρέπει να το δούμε ως δείγμα. Να το δούμε όμως ως τη λειτουργία του. Γι' αυτό λέω. Για το τεχνικό προσωπικό. Για το τεχνικό προσωπικό. Αλλήμον. Και για το λογιστήριο μπορεί να γίνει. Για ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει. Θα το θαλυθεί το θέμα όμως. Τι θέλετε ακριβώς. Λογιστή δεν έχουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια, όταν έρθει και το δικό σας αίτημα, να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τρόπους να το καλύψουμε. Να βρούμε τρόπους. Είπα κάτι πριν. Δεν είναι ανάγκη να. Αν δεν μας δίνουν τη δυνατότητα προσλήψεων, εμείς να ξέρετε ότι θα προκηρύξουμε τις θέσεις μετά. Οπότε θα υπάρξει. Πάλι δεν θα σας οπότε θα υπάρξει αίτημα και από εμάς. Υπήρχε από εδώ και έλεγε αυτά και αυτά. Και ήρθε και ο ορθωτός λογιστής, εδώ που έγινε καινούργια το 2013 πρέπει να αυτή. Ήρθε ο κοντός και χτυπάει και ο πανάκι για το ταμείο. Εγώ λοιπόν δεν θα αφήσω. Ξέρετε τι σημαίνει ταμείο. Λοιπόν. Καταλαβαίνω ότι είναι τόσο ιδιαίτερο δύσκολο το πρόβλημα να λύσει το πρόβλημα αυτό τη υπηρεσία σα μέσα. Αλλά σας και σα λέω, βρήκα την αλάτα. Δεν λέω. Δείτε αυτά που λέμε. Ακούστε τουλάχιστον αυτά που λέμε. Αλλήμον. Γι' αυτό ήρθα, αλλιώ δεν έρχομαι. Θα ακολουθήσω το ΦΕΠ και πέρα βρέχει. Ναι. Θεωρώ έτσι ότι το έχουμε δει λίγο πολύ θεωρητικά και νομίζω ναι. Ότι δεν στην αρχή θεωρητικά σκέπτεσαι. Στην πράξη τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένας μελετητής, έχει κάνει μια μελέτη και έχει κάνει εξαποστάσεις από ό,τι έχω καταλάβει. Όχι, για την ΔΕΙΑ μιλάω. Για την ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ είναι. Δεν υπάρχει μελέτη. Δεν υπάρχει κανένα ΔΕΙΑ. Συζητάμε να φύγουν 4 άτομα από κάποιες πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Και νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εγώ δεν μιλάω για τους 4 που είμαστε τώρα κατά τύχη εδώ πέρα, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, έτσι. Είναι τόσο κατανεμημένες έτσι οι αρμοδιότητες, που αν το δεις ένα προς ένα, γιατί εμείς το ζούμε εδώ μέσα και ξέρουμε, έτσι εσείς λίγο πιο θεωρητικά, ο μελετητής καθόλου. θα δείτε ότι δεν γίνεται, δεν τζουλάει. Δηλαδή, τσακα τσακα συζητάμε τώρα για 4 διοικητικούς. Αυτόματα δεν έχουμε λογιστή. Από το λογιστούμενο δεν έχουμε λογιστή καθόλου. Το ξέρω, έτσι. Και προσπαθώ να το δω. Δηλαδή, μιλάμε ότι για μια πληθώρα αρμοδιοτήτων μένει στον αέρα τελείως. Ναι. Και συμμερίζουμε την ανάγκη σας και την αγωνία σας να στελεχωθεί ο Δήμος. Αλλά μου λέτε τώρα για το ταμείο. Μετά δεν έχουμε εδώ ταμείο. Λοιπόν, εγώ είπα και μια άλλη λύση. Για έσοδα μιλάμε. Είδα κάποια σκέψη που την έκανα και την είπα και στον κύριο. Που δεν ξέρω τι. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ κάποια άτομα. Να πάμε να φτιάξουμε ένα άλλο κομμάτι του Δήμου που να έχει και εσάς και το άλλο κομμάτι του Δήμου και να εξυπηρετεί τις ανάγκες. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα πίεσο που να βάλει μια σφραγίδα, ας πούμε. Ενώ εσείς δεν έχει. Μήπως αυτό το κομμάτι του Δήμου καλύψει. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ. Λογιστή, παραδείγματο. Ναι. Μήπως αυτό φεύγοντας από εδώ καλύψουμε και τα δύο. Δεν ξέρω αν στέκει νομικά αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να στέκει γιατί είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου και όπως θέλουμε και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουμε, πρωτοβάθμια, αυτό να τα, να τα βάλουμε όλα. Δηλαδή, έτσι, όλα τα νομικά γιατί, πρόσωπα. Γιατί διαπιστώσαμε μέχρι τώρα, είχαν έναν υπάλληλο το κάθε νομικό. Λοιπόν, σήκωνε τηλέφωνο, έκανε το ένα άλλο, δεν ήξερε να κάνει ένταλμα, έλεγε θα πάω φυλακή, πρέπει να κάνω και το ένταλμα, δεν έχει δουλειά το ένταλμα να το κάνει ο υπάλληλος, πρέπει να το κάνει ο Δήμος, δεν πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Ενώ όταν αυτά τα νομικά προσωπικά, που δεν έχουν προσωπικό, δεν λέμε για εσάς που είσαστε αυτοτελείς σε αυτό το θέμα, μπουν στη σειρά και όλα τα εντάλματα βγαίνουν και το νομικό προσωπικό. Από μία υπηρεσία, για όλα τα νομικά. Από μία υπηρεσία, είναι στη σειρά δηλαδή είναι ο τάδε και αυτά. Λοιπόν, τα λογιστικά έχουμε συγκεκριμένα, πρέπει να περιοδική ΦΠΑ το ένα το άλλο. Αυτό. Έχουμε ένα, δύο, τέλος αυτό για όλους. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό δεν καθιστά αυτόματα ότι τα νομικά πρόσωπα δεν χρειάζεται να αυτό. Δεν το καθιστά αυτόματα ή κάνουν λάθος. Ναι, στα νομικά πρόσωπα όμως και στον οργανισμό των νομικών προσώπων και στον οργανισμό του Δήμου λέει ότι είναι υποχρέωση της τεχνικής υπηρεσίας, είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών να βοηθάει τα νομικά πρόσωπα. Και τους Δήμους παραπλήσουν. Υποχρέωση. Και εδώ έχουν μαζευτεί, είναι νομικό πρόσωπο η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή και αυτή καταθέτει περιοδικό ΦΠΑ, ναι. Είναι η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή. Μιλάμε για άπειρα νομικά πρόσωπα, δεν μιλάμε τώρα για το δικό σας που είναι
αυτό που είπε, ειδικού σκοπού που παρέχει. Δεν ζητήσαμε για κάποια βοήθεια. Καταλάβατε. Όχι. Εμείς πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τον διπλανό Δήμο. Μετά τον Καλλικράτη έχουμε άπειρα νομικά. Τα πράγματα αυτά και γι' αυτό καταγράφονται έτσι και αυτό είναι. Είναι ξεκάθαρα. Εγώ ήρθα να στηρίξω τη λειτουργία του Δήμου στην γενικότερη τη μορφή μαζί με τα παιδιά του που είναι τα νομικά πρόσωπα. Και τη διαχείριση του νερού κτλ. Είναι και προεκλογική μου δέσμευση και τωρινή μου δέσμευση. Γράφει τώρα. Ότι εγώ στηρίζω εσάς. Ανεξάρτητα πού είστε, είστε στο εδώ ή στο Δήμο. Εσάς. Γιατί θεωρώ ότι εσείς είστε τα καλύτερα εργαλεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το Δήμο και τον τόπο όπως μπορεί να γίνει. Αυτά είναι ξεκάθαρα και δεν θα το ξανακουδιάσουμε. Δεν θα αλλάξει κάτι. Είναι ξεκάθαρο.